Ραχθές είναι οι εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προσπαθεί να συσπυρώσει δυνάμεις. Για τον λόγο αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον Στέφανο Κασελάκη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ και στον απόϊχο των δηλώσεων του Προέδρου του κόμματος για το μαξιλαράκι των 37 δισεκατομμυρίων κατά τη διακυβέρνηση Τσίπρα και τις αντιδράσεις που προκάλεσε. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, ο κ. Κασελάκη ζήτησε συνάντηση και με την Έφη Αχτσιόγλου με φόντο τις νέες αποχωρήσεις και τα σενάρια. Η ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα ήταν αυτή που κάλυπτε τις όποιες διαφορές, οι οποίες όμως υπήρχαν προφανώς. Και σοβούσαν έτσι. Και από τη στιγμή που έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν υπάρχει αυτή η προστασία, αν θέλετε, ή αυτός ο συνεκτικός κρίκος. Οπότε βγήκανε πολύ έντονα και βγαίνουν πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Ότι στη διάσπαση που έγινε το 2015, που φύγανε κάποιοι βουλευτές, οι οποίοι αντιδρούσαν έτσι στο μνημόνιο και στη θέση που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το δημοψήφισμα, υπήρχε ένα πολιτικό επίδικο. Υπήρχαν πολιτικές διαφορές, υπήρχε το μνημόνιο-αντιμνημόνιο που κυριαρχούσε εκείνη την περίοδο και υπήρχε μια πολιτική βάση στη διαφωνία τους, την οποία εγκατέλειψαν. Σήμερα ποια είναι η πολιτική βάση? Καταρχάς, όταν έγινε το συνέδριο, πριν 2 χρόνια, εκλεγμένοι σύνεδροι εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε εκλογές Προέδρου από τη βάση. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό αποφασίστηκε, όχι ομόφωνα, αλλά αποφασίστηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Ήταν γραμμένο στο καταστατικό μας. Γίνεται αυτή η διαδικασία, σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος θα βγει από τη βάση. Συμμετέχουν οι σύντροφοι στη διαδικασία, δηλαδή την αποδέχονται τη διαδικασία. Και μάλιστα αυξήθηκε το ποσοστό των. Την αποδέχονται τη διαδικασία. Δεν μπορείς να αποδέχεσαι μία διαδικασία ότι έτσι θα γίνει εκλογή Προέδρου από τη βάση και μετά να αφισβητήσεις το αποτέλεσμα. Όπως μου είπε ένας φίλος μου προχτές, η ζωή έχει φαντασία. Δεν είναι τα πράγματα προδιαγεγραμμένα. Δεν έχω δει δηλαδή να βγαίνει ο νέος Πρόεδρος και να αμφισβητεί τις πολιτικές θέσεις του κόμματος ή αν έλεγε, ξέρω εγώ, δεν είμαστε αριστερά, δεν απευθυνόμαστε σε όλον αυτόν τον κόσμο, όπως λέει η απόφαση του συνεδρίου μας, από την αριστερά μέχρι το κέντρο, και αν έλεγε απευθυνόμαστε μόνο στο κέντρο. Εάν είχαμε τέτοια παραδείγματα, και τότε πραγματικά θα υπήρχε ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα. Αλλά προφανώς, εδώ σας λέω ότι είναι κάποιες προβλήματα και κάποιες αντιρρήσεις που υπήρχαν για πολιτικές που είχαν εφαρμοστεί, οι οποίες βγαίνουν τώρα, ή αν θέλετε κάποιοι δεν μπορούν να δεχθούν την φυσιογνωμία, ας πούμε, του Πρόεδρου. Αυτό δεν είναι πολιτικό ζήτημα. Θεωρώ ότι κάποιοι σύντροφοι, αν είχαν τέτοια δραστηριότητα όσοι είχαν τώρα προεκλογικά, θα είχαμε πάει και πολύ καλύτερα σε εθνικές εκλογές. Δηλαδή καθημερινά, ξέρετε, εγώ δουλεύω το απόγευμα, γιατί έχω το φροντιστήριο, καθημερινά έχω ανοιχτή την τηλεόραση συνέχεια τα πρωινά. Δεν υπήρχε κανάλι στο οποίο δεν υπήρχε σύντροφος, ο οποίος να κατηγορεί τον καινούργιο τον Πρόεδρο. Αυτά τα πράγματα εκ των πραγμάτων έπρεπε να λυθούν. Νομίζω ότι με τον καλύτερο τρόπο τακτοποιήθηκαν τα πράγματα. Τώρα οι αποχωρήσεις δεν ξέρω ποιες κινήσεις θα γίνουν, δεν τα γνωρίζω αυτά. Πόσο σύντροφοι. Και θα πάμε στο συνέδριο. Κυρία Ζαχαρόπουλο, τους αποκαλείτε συντρόφους και συντρόφους. Είναι από την ώρα που ήρθατε. Πόσο σύντροφοι μπορεί να είναι όταν διαφωνούν οριζοντίως και καθένας. Έχουν τις απόψεις τους, έχουν τις θέσεις τους. Γι' αυτό κάνω αυτή την κριτική, γιατί εγώ δεν θέλω να ακυρώσω από το λεξιλόγιο μου τον σύντροφο, γιατί έχω βρεθεί στα συνέδρια μαζί τους. Μάλιστα. Και δεν θέλω να τα ακυρώσω αυτό. Μάλιστα. Έχω μεγάλη διαδρομή, αλλά δεν μπορείς να αμφισβητείς δημοκρατικές διαδικασίες.